μετάφορα και να απελευθερωθεί. Αλλά σε κινητό. Με τόλμη, αλλά και με ψηλά ιδανικά να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Ένας λαός χωρίς όπλα, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, καταφέρουμε να κερδίσουμε μια μεγάλη αυτοκρατορία, εξοπλισμένη και αυταρχική. Αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούμε να τα κατακτήσουμε, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε αξίες. Και αν δώσουμε και μεγάλη σημασία στο ότι προχωρήσαμε μας δεν αγωνιστήκαμε μόνο για την εξαρτησία και την ελευθερία, αλλά και ένα κράτος το οποίο θα έχει κανόνες, θα έχει ισότητα, θα έχει δικαιοσύνη. Για αυτά τα ιδανικά, αυτοί οι στόχοι, αυτοί οι σκοποί παραμένουν ζωντανοί και σήμερα, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, μαζί με ένα ακόμα μεγάλο αγαθό, το αγαθό της ειρήνης. Γιατί πάνω στην ειρήνη χτίζεται και η ζωή και η δημοκρατία και αποκτά νόημα η ελευθερία. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλει να ρεθεί και τόλμη η ελευθερία. 203 χρόνια μετά, νομίζω πως μπορούμε να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα, ξαναγεννηθήκαμε σαν Έλληνες σε ελεύθερο κράτος. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που κότισαν με μεγάλο φόρο αίματος το δέντρο της ελευθερίας και να θυμηθούμε το χρέος. Το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα, το οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε μόνο με ενότητα, ομόνια και κοινωνική αλληλεγγύη. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Last of the